Ναι, ήταν προϊόν καταναγκασμού, δεν είναι δικής μας ιδιοκτησίας, αφού ο σχετισμός δυνάμεων ήταν και είναι δυσμενής, όπως ήταν και είναι κυρίαρχες οι δογματικές νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις. Και πάντως, μετά από δύσκολη και επίπονη διαπραγμάτευση, το αποτέλεσμα της δεύτερης αξιολόγησης είναι μια συμφωνία με υποχωρήσεις εκατέρωθεν από την ελληνική πλευρά και από την πλευρά των δανειστών, οι διαφωνίες των οποίων υπήρξαν και η κύρια αιτία για την παράταση της διαπραγμάτευσης. Εξάλλου, το πρόβλημα με την Ελλάδα είναι πολιτικό, όπως παραδέχτηκε και κορυφαίος στέλεχος των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών, ο κύριος Βέμπερ, λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει κομμουνιστή πρωθυπουργό. Επιπλέον, η πολιτική διάσταση του πολυνομοσχεδίου συνίσταται στο ότι με την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης θα αλλάξει το κλίμα, η ψυχολογία στην αγορά και μέσω της διευθέτησης του χρέους και της ένταξης στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα επιτραπεί στην ελληνική οικονομία να βγει στο ξέφωτο. Και υπάρχει ήδη το θεσμικό πλαίσιο, ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, απλούστευση διαδικασιών για τη δημιουργία επιχειρήσεων, εξοδικαστικός μηχανισμός για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια και άλλα, που θα επιτρέψει στην ελληνική οικονομία να αλλάξει πορεία με την αναθεώρηση του παραγωγικού προτύπου. Σε αυτό το περιβάλλον, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί σήμερα αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια θα βελτιώσει τις επιδόσεις της. Τέλος, η πολιτική διάσταση του πολυνομοσχεδίου συνίσταται και στο ότι το περιεχόμενό του, που περιλαμβάνει τη συμφωνία με τους δανειστές, διέπεται από τις αρχές της δημοσιονομικής ουδετερότητας και της κατά το δυνατόν εξισορρόπησης των κοινωνικών συνεπειών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν εξοραίζουμε την κατάσταση. Δεν πανηγυρίζουμε, διότι όντας μέσα στην κοινωνία γνωρίζουμε τη σκληρή καθημερινότητα που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες εδώ και πολλά χρόνια. Σε αντίθεση με τη δική μας στάση, δυστυχώς οι αναφορές των εκπροσώπων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλων κομμάτων αναπαράγουν τις υπερβολές, τα ψεύδη και την προπαγάνδα των κυρίαρχων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κύριοι της αντιπολίτευσης, εμφανίζεστε αντίθετοι με τις μετά το 18 πράγματι αρνητικές ρυθμίσεις, την περικοπή των συντάξεων και τη μείωση του αφορολόγητου, όταν εσείς οι ίδιοι έχετε πει το αμίμητο, θα ελαμβάναμε όλα τα μέτρα που θα μας υποδείκνυαν οι δανειστές και άλλα τόσα. Όσον αφορά τα αντίμετρα, ελέγχθη ρητά από συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ότι τα αντίμετρα είναι καθρεφτάκια για τους ηθαγενείς, κενή παροχολογία και βέβαια ότι διαφωνείτε με όλα και θα τα καταψηφίσετε όλα. Πάντως, οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν είπαν κάτι συγκεκριμένο για τα αντίμετρα, είτε αποσιωπώντας τα, είτε απαξιώνοντάς τα, είτε λέγοντας ότι αυτά δεν θα εφαρμοστούν. Δηλαδή, για μία ακόμα φορά, διατυπώνεται αυτοεκπληρούμενες προφητείες, προσδοκίες, οι οποίες διαψεύδονται συνεχώς, όπως έγινε με την πρώτη αξιολόγηση, με τον κόφτη, τη δεύτερη αξιολόγηση και την επικείμενη διευθέτηση του χρέους. Καταστροφολογείται και ενεργείται εις βάρος της προσπάθειας επιστροφής της χώρας στην κανονικότητα. Και αυτό γίνεται επιπλέον και κυρίως διότι τα αντίμετρα που αναφέρονται στα λαϊκά στρώματα και στους μικρομεσαίους δεν ανήκουν και δεν περιλαμβάνονται στο ιδεολογικό προστάσιο και την πολιτική λογική σας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενδεικτικά δεν μπορείτε να αποδεχτείτε την απαλλαγή ή την έκπτωση από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, το επίδομα στέγασης, το πρόγραμμα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα σχολικά γεύματα, την αύξηση του επιδόματος για το πρώτο και δεύτερο παιδί, τα μέτρα ενίσχυσης της εργασίας, την αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τη μείωση του έμφυα, τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από 22% σε 20%, την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ. Και όλα αυτά κάθε χρόνο. Αλήθεια, δεν θα ψηφίσετε ούτε τη ρύθμιση για μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13%,
στο 13% στα αγροτικά εφόδια και μάλιστα από πρώτη εβδόμου του 2017, εσείς που κόπτεστε για την αγροτιά, ούτε θα ψηφίσετε τη ρύθμιση για την εναρμόνιση του τρόπου φορολόγησης των βουλευτών με αυτών των υπολείπων πολιτών, αλλά και τα υπόλοιπα αντίματα. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι σήμερα ακριβώς ήσασταν πίσω από τις απαιτήσεις του Δούνου του, υποστηρίζοντας τις θέσεις του. Σήμερα κρύβεστε πίσω από ανακρίβειες, διαστρέβλωση των πραγμάτων, ψεύδι, συκοφαντίες και ίσως κρυφτείτε και απόψε πίσω από την αποχή από την ψηφοφορία, αν απόψε την επιλέξετε. Και το πράτετε κατηγορώντας το ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Λες και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε τις τελευταίες δεκαετίες. Λες και ο ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε στην πλήρη κατάρρευση της αγροτικής παραγωγής. Λες και ο ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε στην καταστροφή της παραγωγικής βάσης της χώρας. Λες και ο ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε τη χώρα στην χρεοκοπία. Λες και ο ΣΥΡΙΖΑ προσκάλεσε το Δούνου του στην Ελλάδα. Λες και ο ΣΥΡΙΖΑ εισήγαγε τις μνημονιακές πολιτικές που οδήγησαν στην κατάρρευση του ΑΕΠ, στην εκτόξευση της ανεργίας, στη φτωχοποίηση των μεσαίων και στην πληδιοποίηση των λαϊκών στρωμάτων. Και όχι βέβαια οι πολιτικές που άσκησαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, λαϊλατώντας τη χώρα. Όμως το πρόβλημά σας είναι άλλο. Συνεχώς διαψεύδεστε από την εξέλιξη των πραγμάτων, με αποτέλεσμα η αριστερή παρένθεση να μην κλείνει αλλά να ανοίγει συνεχώς. Και αυτό σας οδηγεί σε παράλογες τοποθετήσεις και στάση, αφού το στερητικό σύνδρομο για την εξουσία κυριαρχεί στις τάξεις σας, στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Εμείς θα συνεχίσουμε, τελειώνω, για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και κυρίως να προωθήσουμε την κοινωνικά δίκαιη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Και μετά τις επόμενες εκλογές, η παρένθεση θα συνεχίσει να είναι ανοιχτή. Και εσείς θα εξακολουθείτε να ζητάτε εκλογές μετά τις επόμενες. Ευχαριστώ.